Καλησπέρα, έχω κοντά μου τον κύριο Σπύρο Φιλιώτη. Είναι μεγάλη μου η χαρά και η τιμή. Είναι ο αντιπρόεδρος και γενικός διευθυντής της Φαρμασεύ Λίλη. Και πιστεύω ότι τελευταία τον έχετε μάθει περισσότερο. Είναι και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Επιχειρήσεων, Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας. Κύριε Φιλιώτη, ευχαριστώ πάρα πολύ για το ότι δεχτήκατε την πρότασή μου να μιλήσουμε λίγο για όλα αυτά τα θέματα που μας απασχολούν τόσο πολύ τον τελευταίο καιρό. Ήθελα να ξεκινήσω, πριν σας ρωτήσω οτιδήποτε, να σας εκφράσω λίγο τον προβληματισμό μου. Από το πρωί σήμερα ακούω ότι δεν φτάνουν τα εμβόλια, δεν φτάνουν τα τεστ, δεν φτάνουν τα φάρμακα, δεν θα καλυφθούν οι ανάγκες που υπάρχουν ούτε στη χώρα μας, ούτε παγκοσμίως. Δεν ξέρω αν είναι αλήθεια αυτό. Και στη συνέχεια να μιλήσουμε για τα δύο αυτά φάρμακα που πραγματικά έχουν κάνει σ' άλλο και έχουν δώσει τόση ελπίδα στον κόσμο. Εγώ μπορώ να μιλήσω για αυτά που ξέρω για τη δικιά μας εταιρεία, για αυτό που λέτε για την επάρκεια. Και έχει κατά κάποιο τρόπο ανακοινωθεί και συζητηθεί ευρέως ότι το μέγεθος αυτής της πανδημίας είναι τέτοιο που και όλη η παραγωγή του κόσμου να αφοσιωνότανε για να αντιμετωπίσει την πανδημία και τις ανάγκες του παγκόσμιου πληθυσμού, δεν θα επαρκούσε. Δηλαδή, επειδή θα συζητήσουμε για το αντίσωμα κυρίως, είναι το θέμα που ξέρω και εγώ καλά, ξέρω ότι και όλα τα εργοστάσια αντισωμάτων του κόσμου να προσπαθούσαν να φτιάξουν αντισώματα για τον κορονοϊό, δεν θα επαρκούσε η ποσότητα για να μπορούν να πάρουν όλοι οι άνθρωποι που αρρωσταίνουν το φάρμακο. Φαντάζομαι όμως ότι σε βάθος χρόνου πιθανόν θα αλλάξουν αυτές οι αναλογίες. Ακριβώς. Και όπως όλα τα πράγματα, όσο περνάει ο χρόνος και βελτιώνεται η τεχνολογία και άλλα εργοστάσια μπαίνουν στην παραγωγή κλπ, θα σταματήσει να είναι τόσο έκτακτο το πρόβλημα και θα υπάρξει επάρκεια. Ωραία. Θέλω να μιλήσουμε λίγο για τα δύο αυτά φάρμακα της Φαρμασεύ Λίλη, που το ένα, ας το πούμε ότι ήταν γνωστό, γιατί έχουμε τη ρευματοειδή αθρίτιδα, τα αυτοάνωσα κτλ. Που χρησιμοποιείται εδώ και χρόνια και είναι πολύ αποτελεσματικό. Το άλλο όμως είναι πιο φρέσκο, είναι πιο καινοτόμο, σωστά? Σωστά. Και έχει ένα δύσκολο όνομα. Ναι. Λοιπόν, θα τα πάρουμε τη σειρά. Το αντίσωμα που ανακαλύφθηκε κατά κάποιο τρόπο το Φεβρουάριο, πήρε η εταιρεία πλάσμα από έναν ασθενή που έγινε καλά από κορονοϊό, απομόνωσε το αντίσωμα που πιστεύουμε ότι είχε τη δράση, το δοκιμάσαμε σε διάφορες μελέτες για να σιγουρευτούμε ότι είχαμε το σωστό αντίσωμα, δοκιμάσαμε πάνω από 500 αντισώματα για να βρούμε αυτά που ήταν τα σωστά. Βρήκαμε αυτό που πιστεύουμε ήταν το πιο αποτελεσματικό, κάναμε κλινικές μελέτες και όλα αυτά στις 9 Νοεμβρίου έγιναν η έκτακτη έγκριση από το FDA. Οπότε από τις 9 Νοεμβρίου κυκλοφορεί το αντίσωμα στις Ηνωμένες Πολιτείες και σήμερα που μιλάμε το έχουν πάρει 200.000 Αμερικάνοι. Εδώ όμως στην Ελλάδα δεν έχει ακόμη δοθεί έγκριση, έτσι, σωστά? Ουθενά στην Ευρώπη ακόμα δεν έχει δοθεί αυτό το φάρμακο σε κανέναν ασθενή. Όλες οι χώρες και ο Ευρωπαϊκός Κεντρικός Οργανισμός Φαρμάκων είναι στη διαδικασία, το ερευνούν, εξετάζουν τους φακέλους και κάνουν αυτά που πρέπει να κάνουν για να δώσουν έγκριση σε ένα φάρμακο. Καταλαβαίνετε ότι η διαδικασία έγκρισης ενός φαρμάκου είναι μια πολύ, πολύ χρονοβόρα διαδικασία. Συνήθως θέλει 12 μήνες. Δηλαδή από την ημέρα που θα υποβάλει μια φαρμακευτική έγκριση για καινούριο φάρμακο μέχρι να εγκριθεί από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων, θέλει περίπου 12 μήνες. Οπότε εδώ πάμε να κάνουμε κάτι πάρα πολύ γρήγορα έξω από τους συνηθισμένους χρόνους. Και στην Αμερική το ίδιο ισχύει, αλλά έχουν την δυνατότητα να δώσουν έκτακτη έγκριση, που σημαίνει ότι εγκρίνεται η χρήση του φαρμάκου, μάλλον επιτρέπεται η χρήση του φαρμάκου χωρίς να έχει δοθεί πλήρης έγκριση. Mm-hmm. Ακριβώς επειδή είναι έκτακτη συνθήκη. Ωραία, οπότε λογικά δεν θα εξαντλήσουμε το 12μηνο. Φαντάζομαι ότι λόγω έκτακτης ανάγκης, όπως είπατε. Ναι, δεν θα περιμένουμε μέχρι του χρόνου τον Νοέμβριο να εγκριθεί το αντίσωμα.
φαντάζομαι ότι τους επόμενους μήνους, αλλά δεν είμαι εγώ ο κατάλληλος, ούτε εγώ μπορώ να πω, θα πρέπει να ρωτήσετε στον ΕΟΦΗ, στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων, να σας πούνε πότε και πώς θα δοθεί κάποια τέτοια έγκριση. Ας υποθέσουμε ότι εγκρίνεται άμεσα, όσο γίνεται πιο γρήγορα. Από εκείνη την ημέρα και μετά, θα γίνεται προσπάθεια για μεγαλύτερες ποσότητες? Ήδη η εταιρεία, η Λίλη, έχει δεσμευτεί ότι φέτος θα κατασκευάσει 1 εκατομμύριο φιαλίδια, δόσεις. Αυτά, επειδή μέχρι σήμερα είναι πολύ λίγες οι χώρες ανά τον κόσμο που έχουν δώσει έγκριση, το μεγαλύτερο κομμάτι πάει στις Ηνωμένες Πολιτείες και στον Καναδά και κάποιες άλλες χώρες, Σαουδική Αραβία, Κουβέιτ και κάτι τέτοια που έχουν δώσει έγκριση, θα πάρουν και αυτοί κάποια κομμάτια. Αλλά λίγες χιλιάδες μιλάμε. 1 εκατομμύριο φιαλίδια, κύριε Φιλιώτη, και από τα 2 φάρμακα. Όχι, όχι. Μιλάμε για το αντίσωμα μόνο προς το παρόν. Μόνο για το αντίσωμα. Το οποίο αντίσωμα δίδεται νωρίς στη φάση της νόσους, της νόσου, δηλαδή πριν αρρωστήσει κάποιος βαριά, στο στάδιο της ήπιας νόσου, ήπια ως μέτρια. Έχει λίγα συμπτώματα, πυρετό, κακουργήματα κλπ. Την αρχή των συμπτωμάτων και πρέπει να δοθεί τότε, ούτως ώστε να το περάσει ήπια ή και πολύ ήπια την νόσο, να μην χρειαστεί νοσηλεία. Όλο το σκεπτικό είναι να μην χρειαστεί αυτός ο ασθενής να πάει στο νοσοκομείο. Και η κλινική μελέτη που δημοσιεύθηκε τέλη Οκτωβρίου σε έκριτο περιοδικό έδειξε ότι εάν δοθεί τις πρώτες μέρες μετά τα συμπτώματα, μέχρι 10 μέρες μετά την έναξη των συμπτωμάτων, αλλά όσο νωρίτερα τόσο καλύτερα, μειώνει τις πιθανότητες να χρειαστεί κάποιος ασθενής νοσηλεία 70%. Κύριε Φιλιώτη, όμως, για να πάρει το φάρμακο, πρέπει, φαντάζομαι, δεν μπορεί να το κάνει στο σπίτι του, αν δεν κάνω λάθος. Σωστά. Είναι ενδοφλέβια έγχυση που θέλει 1-1,5 έως 2 ώρες η διαδικασία και πρέπει να γίνει σε κάποια κλινική. Οπότε και αυτό έχει τις δυσκολίες του. Δηλαδή πρέπει το σύστημα υγείας να έχει κάποιο μέρος που μπορεί να πάει κάποιος θετικός στον κορονοϊό και να κάτσει για 2 ώρες να του κάνουν την έγχυση. Που σημαίνει ότι αφού κάνει την έγχυση, πάλι αν το λέω σωστά, πρέπει για 3-4 μέρες να είναι λίγο σε καραντίνα, γιατί για να περάσει, ας το πούμε, η διαδικασία της μετάδοσης σε κάποιον άλλον άνθρωπο. Σωστά, λάθος? Νομίζω ότι λένε, εδώ δεν αλλάζει η διαδικασία της καραντίνας επειδή πήρε το αντίσωμα. Είναι ακριβώς το ίδιο σαν να μην το έχει πάρει. Δηλαδή νομίζω ότι είναι 10 έως 14 μέρες. Δεν αλλάζει τίποτα άλλο από την νόσο. Αυτός ο άνθρωπος δεν είναι ότι δεν θα νοσήσει ή ότι πήραμε μια μαγική θεραπεία και την άλλη μέρα δεν έγινε τίποτα. Είναι για να μην χρειαστεί νοσηλεία ο ασθενής. Δεν είναι ότι με το αντίσωμα αυτός ο άνθρωπος δεν αρρωσταίνει, δεν περνάει την νόσο. Την περνάει την νόσο. Και θα έχει και το πυρετούλι του και το βήχα και όλα. Ή όπως θα το περνούσε κάποιος ελαφριά, που λέμε. Δηλαδή, και εγώ ξέρω πολλούς ανθρώπους που το περάσανε ελαφριά. Κάνανε 3 μέρες πυρετό, βήξανε 1 μέρα και τελείωσε. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει το περνάμε ελαφριά. Και το αντίσωμα, ο στόχος του είναι αυτός. Όχι να μην το περάσουμε, να το περάσουμε ελαφριά. Μάλιστα. Από τη μια έχουμε ένα εξουδετερωτικό αντίσωμα για νωρίς, έτσι στην νόσο, και ένα για ασθενείς που νοσηλεύονται. Μπράβο. Το οποίο και αυτό έχει πολύ καλά αποτελέσματα και μάλιστα συνεχώς η έρευνα προχωράει και όλο και δείχνει καλύτερα αποτελέσματα. Είναι πολύ ελπιδοφόρο αυτό. Ναι, ναι. Όντως, προς τα τέλη Νοεμβρίου πήρε από τον FDA, πάλι έκτακτη έγκριση, ένα άλλο φαρμακό μας, το οποίο κυκλοφορεί αρκετά χρόνια στον κόσμο και έτσι εδώ είναι που απαντάμε στο θέμα επάρκεια, επειδή ακριβώς κυκλοφορεί αρκετά χρόνια και η παραγωγή είναι εξελιγμένη, υπάρχει σε αρκετά μεγάλη επάρκεια. Στην Ελλάδα δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμα, περιμένουμε στην επόμενη λίστα φαρμάκων που είναι θέμα ημερών να δημοσιευθεί, να κυκλοφορήσει με ένδειξη την ρευματοειδή αρθρίτιδα. Αυτό το φάρμακο άρχισε από μια διαδικασία, πώς το λέμε, artificial intelligence και κάποιες μελέτες που γίνανε το Φεβρουάριο, που έδειξαν ότι
αυτά τα φάρμακα, αυτή η κατηγορία των φαρμάκων και συγκεκριμένα το δικό μας, ίσως περισσότερο από τα άλλα, μπορεί να έχουν κάποια δράση να βοηθήσουν τους ασθενείς που μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία, το αυτοάνοσο, ο καταράκτης, το cytokine storm, το λέμε στα αγγλικά, που σε πολλούς ασθενείς είναι από τις πολύ δύσκολες παρενέργειες της νόσου. Επειδή αυτό το φάρμακο ακριβώς δρά στο ανοσοποιητικό μας σύστημα, πιστεύαν ότι μπορεί να έχει δράση και να βοηθήσει εκεί. Πράγματι, κάνανε τις μελέτες και η πρώτη μελέτη δημοσιεύτηκε μάλιστα πριν από μια εβδομάδα και έδειξε ότι οι ασθενείς νοσηλευόμενοι πια, είτε με οξυγόνο, είτε ακόμα και σε μηχανική υποστήριξη, αν πάρουν αυτό το φάρμακο, είναι ένα χαπάκι μια φορά τη μέρα, για 14 μέρες, γίνονται καλά πιο γρήγορα. Άρα γλιτώνουμε ζωές στην ουσία εδώ. Γλιτώνουμε χρόνο και ζωές. Και χρόνο στο νοσοκομείο και ζωές. Δηλαδή αποσυμφορίζουμε το νοσοκομείο και γλιτώνουμε και ζωές. Και μάλιστα η μελέτη αυτή που είναι στο New England Journal of Medicine έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί στους ασθενείς λίγο πιο νωρίς, δηλαδή πριν χρειαστεί μηχανική υποστήριξη, που είναι σε αυτό το στάδιο που χρειάζονται οξυγόνο, αλλά δεν έχουν φτάσει ακόμα στην μονάδα εντατικής θεραπείας, έδειξε μία μέση βελτίωση σε χρόνο ανάρρωσης 8 ημέρες, που είναι πάρα πολύ μεγάλη βελτίωση. Που σημαίνει ότι μπορεί και να γλιτώσουν την μονάδα εντατικής θεραπείας. Ακριβώς. Μπορεί να καταφέρουν να φύγουν από το νοσοκομείο μία εβδομάδα νωρίτερα, στο μέσο. Συνεχίζονται οι μελέτες, συνεχίζονται οι έρευνες, φαντάζομαι. Συνεχίζονται και για τα αντισώματα και για το άλλο φάρμακο, συνεχίζονται οι μελέτες και θα υπάρχουν και άλλες δημοσιεύσεις και κάποια στιγμή θα φτάσει και στο στάδιο της πλήρης έγκρισης και από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων και από τον Αμερικάνικο. Σήμερα που μιλάμε, έχουμε το μόνο επίσημο είναι η έκτακτη έγκριση από την Αμερική. Επειδή όμως το φάρμακο κυκλοφορεί ευρέως, το δεύτερο που μιλάμε για τους νοσηλευόμενους ασθενείς, με μία διαδικασία που υπάρχει και στην Ελλάδα για χρήση φαρμάκων εκτός ενδείξεων, μπορεί σχετικά εύκολα, γιατί υπάρχει στη χώρα, σχετικά εύκολα να δοθεί. Εγώ τουλάχιστον αυτό από όσα μου είπατε, αυτό έτσι που έχω στο μυαλό μου και θα ήθελα να γίνει, είναι αφού είμαστε σε αυτή την εξέλιξη, την τόσο καλή, να προετοιμαστούν τα νοσοκομεία μας και γι' αυτό που λέγαμε για τους ανθρώπους οι οποίοι θα έχουν τα πρώτα συμπτώματα, να μπορούν να πάνε στο νοσοκομείο έτσι όπως πρέπει να κάνουν την ενδοφλέβεια αυτή δόση. Ναι. Αυτό είναι μια ευκαιρία. Μην βρεθούμε πάλι πρωτετελεσμένου γεγονότος, δηλαδή τα έχουμε όλα έτοιμα και μετά είναι ένας άνθρωπος και δεν μπορεί να πάει κάπου. Πού θα πάει να κάνει, ας πούμε, ενδοφλεβίως τη δόση του? Ναι, ακριβώς επειδή έχει καθυστερήσει η έγκριση στην Ευρώπη, η Ευρώπη έχει την ευκαιρία να προετοιμαστεί καλύτερα από τις Ηνωμένες Πολιτείες για τα διαδικαστικά θέματα αντισωματικής θεραπείας. Ακριβώς, ναι. Και πραγματικά αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή θα είναι κρίμα να έχουμε εδώ αντισώματα, χιλιάδες θεραπείες διαθέσιμες και να μην έχουμε τρόπο να τις δώσουμε στους ασθενείς που τα χρειάζονται. Ναι. Κάτι τελευταίο, κύριε Φιλιώτη. Η σχέση τώρα αυτών των φαρμάκων με τα εμβόλια. Υπάρχει κάποια σχέση ή είναι άσχετα? Δηλαδή, παίρνουμε το φάρμακο, δεν χρειαζόμαστε το εμβόλιο? Παίρνουμε το φάρμακο, κάνουμε και το εμβόλιο? Έχουν διαφορετική χρήση. Έχουν κάποια σχέση μεταξύ τους, αλλά η χρήση είναι διαφορετική. Το εμβόλιο είναι απαραίτητο για να μπορούμε να προστατεύσουμε όλο τον πληθυσμό. Και εγώ, όταν έρθει η σειρά μου, θα πάω να κάνω το εμβόλιο, προφανώς. Η θεραπεία έχει άλλο στόχο. Αν νοσήσει κάποιος, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε να περάσει πιο ελαφριά ή τουλάχιστον να μην καταλήξει αυτός ο ασθενής. Μάλιστα. Αλλά το ότι υπάρχει κάποια θεραπεία αποτελεσματική δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να κάνουμε τα εμβόλια. Δηλαδή, εδώ εμβολιαζόμαστε για διάφορους, για πολύ σημαντικούς νόσους που υπάρχουν θεραπείες. Αλλά το εμβόλιο είναι χίλιες φορές καλύτερο. Πολύ προτιμητέο να μην νοσήσουμε, γιατί κανένας δεν μπορεί να μας εγγυηθεί ότι η θεραπεία θα δουλέψει σε εμάς.
Επειδή μου ήρθε σήμερα μια ερώτηση πολύ σημαντική και ξέρω από το βιογραφικό σας ότι το 2008 επιστρέψατε από την Ινδιανάπολη, όπου συμμετείχατε στην ομάδα του Διαβήτη. Και επειδή ο Διαβήτης είναι ένα θέμα πολύ αγαπημένο της εταιρείας και έχει προσφέρει πάρα πολλά στο θέμα του Διαβήτη, με ρωτήσανε λοιπόν, ο Διαβητικός που παίρνει την αγωγή του και κολλήσει κορονοϊό, ή ο καρδιοπαθής, οι ευπαθείς ομάδες που λέμε τέλος πάντων. Επειδή διαβητικοί είναι πολλοί, γι' αυτό τώρα το λέω για τους διαβητικούς. Έχουμε κάνει καθόλου έρευνες και μελέτες ότι πραγματικά δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα να πάρουν την αγωγή των φαρμάκων αυτών αν κολλήσουν κορονοϊό ένας διαβητικός? Και τα δύο φάρμακα στις μελέτες που έγιναν είχαν μέσα αυτό που ονομάζουμε υψηλού ρίσκου ασθενής. Δηλαδή και ο διαβητικός και ο καρδιοπαθής και ο υπέρβαρος και πάνω από μια συγκεκριμένη ηλικία. Όλοι αυτοί ήταν μέσα στις μελέτες, σαν υποομάδες. Ωραία. Οπότε μελετήθηκαν τα φάρμακα και μάλιστα για το αντίσωμα που πρέπει να δοθεί πρώιμα, όπως είπαμε, και συγχρόνως δεν υπάρχει επάρκεια για να δοθεί σε όλους τους αρρώστους του πλανήτη, έχει κατά κάποιο τρόπο εστιάσει το FDA και όπου αλλού έχει δοθεί ένδειξη στους υψηλού ρίσκου ασθενείς, δηλαδή ακριβώς αυτούς που περιγράψατε. Πάνω από μια συγκεκριμένη ηλικία, πάνω από συγκεκριμένο βάρος, διαβήτης, αναπνευστικά κτλ. Οπότε το αντίσωμα δίνεται ακριβώς αυτούς τους ανθρώπους που πιστεύουμε ότι αν δεν κάνουμε τίποτα μπορεί να έχουν κακή εξέλιξη της νόσου. Μάλιστα. Και επειδή έχει χιλιοϋποθεί για το θέμα της τιμής και τα λοιπά, εντάξει, απέφευγα λίγο να σας ρωτήσω, γιατί το ξέρει νομίζω ο περισσότερος κόσμος, αλλά ας το πούμε και αυτό, ότι είναι πολύ λιγότερο το κόστος, όπως και να το κάνουμε, δηλαδή 1.000 ευρώ άπαξ νομίζω. Είναι 1.000 ευρώ άπαξ, ένα φιαλίδιο, μία θεραπεία, τελειώσαμε για το αντίσωμα. Ενώ σίγουρα άλλες θεραπείες και τα εμβόλια ακόμη και τα λοιπά είναι πολύ πιο υψηλό το κόστος, έτσι δεν είναι? Στα φάρμακα είναι πάρα πολύ δύσκολο να συγκρίνουμε το κόστος ενός φαρμάκου με το κόστος ενός άλλου, γιατί πρέπει να σκεφτούμε τι καταφέρνουμε, τι συγκρίνουμε κτλ. Ίσως είναι πιο σημαντικό να συζητήσουμε για την αξία που φέρνει ένα φάρμακο. Δηλαδή όταν μπορούμε να δώσουμε κάτι και να θεραπεύσουμε ένα γονιδιακό ελάττωμα σε ένα παιδί που είναι 2 χρονών και από εκεί που θα ζούσε μέχρι τα 10 μπορεί να ζήσει μια ολόκληρη ζωή. Τι αξία έχει αυτό? Δηλαδή το κόστος του δεν έχει σημασία. Αυτό που έχει σημασία είναι αυτό που, τι αξία φέρνει αυτή η θεραπεία. Και να κλείσουμε με το να σας ρωτήσω κάτι έτσι λίγο πιο προσωπικό όσο αφορά την υγεία. Δηλαδή προσωπικά θεωρώ ότι θα έπρεπε να γίνονται πολλές καμπάνιες για το πώς να ενισχύσουμε το νοσοποιητικό μας, που ξέρουμε πια όλοι ότι είναι η καλή διατροφή, η άσκηση και η καλή ψυχολογία. Έτσι. Πώς το βλέπετε κι εσείς, γιατί είσαστε και πατέρας, πέρα από το ότι είσαστε επιχειρηματίας και τέλος πάντων ένας άνθρωπος που έχει ένα ευρύ πεδίο γνώσης. Πώς το βλέπετε αυτό? Αν κατάλαβα καλά, Εύα, με ρωτάς, πώς να γίνονται περισσότερες καμπάνιες πάνω σε αυτά τα θέματα και αν και εσύ τα υιοθετείς. Εσείς τα υιοθετείτε. Ναι, προσπαθούμε. Εγώ πιστεύω ότι αν μπορώ να τρώω λίγο καλύτερα και να ασκούμε λίγο περισσότερο, θα ζήσω καλύτερα και περισσότερο. Τώρα, το πολύ δύσκολο είναι να τα κάνουμε αυτά πράξη. Σίγουρα, περισσότερες καμπάνιες θα ενημέρωναν περισσότερο κόσμο. Δεν είμαι σε θέση να ξέρω, μάλλον εσείς το ξέρετε καλύτερα από μας, κατά πόσον είναι θέμα επικοινωνίας και γνώσης στο πληθυσμό για άσκηση και δίαιτα και κατά πόσο είναι εφαρμογής. Γιατί το να το ξέρεις είναι ένα θέμα, το να το κάνεις είναι ίσως το πιο δύσκολο. Ωραία. Θέλω να σας ευχαριστήσω. Αν δεν έχετε κάτι άλλο να συμπληρώσετε που μπορεί εγώ να ξέχασα και να παρέλειψα να σας ρωτήσω. Ένα μήνυμα έτσι στον κόσμο. Ναι. Κλείνοντας, θα ήθελα να πω ότι ο εμβολιασμός είναι πολύ σημαντικό πράγμα και περιμένουμε ότι σε βάθος χρόνου θα δώσει μία λύση σε όλο το θέμα της πανδημίας. Δηλαδή,
όταν είμαστε όλοι προστατευμένοι στο να μην αρρωστήσουμε καθόλου, αυτό θα είναι η λύση και το τέλος. Και όλοι αυτό ευελπιστούμε. Μέχρι τότε έχουμε και την υποχρέωση στους ανθρώπους που αρρωσταίνουν να κάνουμε αυτό που πρέπει για να μην έχουν δυσάρεστη εξέλιξη. Και εκεί όλα τα εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας, μεταξύ μάλλον των εργαλείων, είναι και τα φάρμακα, οι θεραπείες. Και εκεί η εταιρεία μας έχει δύο καλές προτάσεις που είναι στη διαδικασία έγκρισης. Όλοι οι οργανισμοί τρέχουν πολύ γρήγορα και κάνουν αυτά που πρέπει πολύ πιο γρήγορα από ό,τι το κάνουν συνηθισμένα, για να μπορούν να φτάσουν όλα αυτά στους ανθρώπους που τα χρειάζονται όταν τα χρειάζονται. Μέχρι τότε, μάσκα, προστασία, αποστάσεις, γιατί ο χρόνος δουλεύει υπέρ μας. Όσο μπορούμε να καθυστερήσουμε στο να νοσήσουμε εμείς οι ίδιοι, θα υπάρχουν καλύτερες προτάσεις, θεραπείες, εμβόλια, εξελίξεις κτλ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.